θα πρέπει από εδώ και μπρος ο ελληνικός λαός να οργανώσει την αντίστασή του, ώστε να μην γίνει κανένας πληστηριασμός και να μην γίνει καμία έξωση σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Σε πλήρη συμφωνία κατέληξαν κυβέρνηση και δανειστές μετά από μαραθώνιο διαβουλεύσεων, οι οποίες κατέληξαν περί τις 1.30 τα ξημερώματα της Τρίτης. Για τον νόμο Κατσέλη, μετά από μαραθώνιο διαβουλεύσεων, λοιπόν, προστατεύεται απολύτως το 25% των δανείων για κατοικίες με αντικειμενική αξία 170.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια τώρα προφόρων είναι τα εξής: για άγαμο 8.180 ευρώ, για ζευγάρι 13.917 ευρώ και τέλος για τετραμελή οικογένεια 20.639 ευρώ, δηλαδή 3.361 ευρώ για κάθε παιδί. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι σίγουρο ότι ένα μεγάλο κομμάτι δανειοληπτών δεν θα μπορέσει να διασώσει την πρώτη του κατοικία. Τώρα, οι δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής θα καλούνται να πληρώσουν μία ελάχιστη μηνιαία δόση. Ωστόσο, για όσους αποδεδειγμένα δεν θα μπορούν να καταβάλουν ούτε αυτοί, θα υπάρξει κονδύλι 100 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό για να καταβάλει τη δόση αυτή το κράτος. Πηγές τώρα του Οικονομικού Επιτελείου αναφέρουν επίσης πως υπό προϋποθέσεις θα καλυφθεί και το 60% των δανείων για κατοικίες των οποίων η αντικειμενική αξία φτάνει τις 230.000 ευρώ. Έχει ήδη ετοιμαστεί ένα δίχτυ εταιριών που θα πατήσουν πάνω σε αυτή την ευκαιρία που τους δίνεται, να βάλουν χέρι και στην πρώτη κατοικία, αλλά και στην αγροτική γη, στα οικόπεδα, στα δεύτερα ακίνητα, στα μικρά μαγαζιά. Τώρα, οι κάτοχοι κόκκινων στεγαστικών δανείων θα πληρώνουν δόση ανάλογη με τα εισοδήματά τους και ανάλογα με την εμπορική αξία του ακινήτου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί πώς θα υπολογίζεται η εμπορική αξία. Επισημαίνεται πάντως ότι εάν η εμπορική αξία είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική, η διαφορά θα διαγράφεται από την τράπεζα.